Το γεγονός ότι κάνετε μία ερώτηση που δεν αφορά σχέση δικιά σας με το Δήμο, αλλά αφορά μία αλληλογραφία που κάνει ο Σύλλογος ή η Ένωση Εργολάβων, έργων, έτσι, ανωτάτης τάξης, δεν αντιλαμβάνομαι στο εκπλαγίου πώς λειτουργείτε και θέλετε μία απάντηση από μένα χωρίς πολλά πολλά σχόλια. Λοιπόν, ακούστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ενώ μη με διακόπτετε ξανά από εσάς, δεν θα δεχτώ διακοπή, γιατί δεν συνομιλώ με εσάς, δεν απαντάω σε εσάς. Στον τίτλο σας απαντάω του Δημοτικού Συμβούλου, γιατί σαν άνθρωπο δεν σας εκτιμώ και σας το έχω πει χίλιες φορές. Ακούστε λοιπόν τώρα την απάντηση. Έχετε συνηθίσει, κύριε Μιχαηλίδη, εν μέσω διαδικασίας ενός μεγάλου έργου να κάνετε τέτοιου είδους τρικλοποδιές. Θα σας θυμίσω το Λύκειο Φερών, όπου μας καθυστερήσατε τουλάχιστον ένα χρόνο στέλνοντας, κάνοντας παρεμβάσεις και στην εταιρεία ακινήτων ελληνικού δημοσίου, αλλά και στον ΟΣΚ, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε μόλις στην έναρξη της δημοπρασίας του Λυκείου Φερών. Σας λέω λοιπόν ότι μια και δεν καταλαβαίνετε, γιατί είστε αρχιτέκτο, μηχανικός και έπρεπε να το αντιλαμβάνεστε, ότι το όλο έργο που είναι 3.600.000 και με την γενόμενη εντός εισαγωγικών έκπτωσης, η οποία γίνεται με ένα συγκεκριμένο ρυθμό συνάρτησης υπολογισμών, πήγε στα 3.300. Από τον ένα από τους έξι, ο οποίος έμεινε τελικά στον διαγωνισμό. Σας λέω λοιπόν ότι πρόκειται περί προμήθειας και όχι έργου. Πρόκειται λοιπόν περί αντικαταστάσεως 21.900 λαμπτήρων LED, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις πόλεις των Φερών και της Αλεξανδρούπολης, σε όλους τους δρόμους και επίσης σε όλες τις πλατείες και τις κεντρικές αρτηρίες των 44 οικισμών. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα φωτίσει όλο το Δήμο της Αλεξανδρούπολης με εξοικονόμηση αντίστοιχα ενέργειας, και για αυτό το πρόγραμμα είναι από το Ταμείο Παρακατοικών και Δανείων, το οποίο εξελίσσεται σχεδόν σε τράπεζα των Δήμων. Θα σας πω λοιπόν, γιατί γνωρίζετε τον νόμο, ότι γίνεται προμήθεια όταν πάνω από το 50% έχουμε αντικείμενα. Όταν υπάρχει υλοποίηση τεχνικού έργου πάνω από το 50% είναι τεχνικό έργο. Επειδή όμως οι μεγαλεργολάβοι αυτοί των τεχνικών έργων είδαν ότι θα χάσουν όλες αυτές τις προμήθειες τα έργα των πολλών εκατομμυρίων, ήδη αρχίσαμε, είμαστε ένας από τους τρεις πρώτους Δήμους που μπήκαμε σε αυτό το σύστημα, το πρόγραμμα της εξοικονόμησης ενέργειας με δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακατοικών και Δανείων. Είδα λοιπόν ότι δεν μπορούν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς των πολλών εκατομμυρίων στους πολλούς Δήμους, με αποτέλεσμα να κάνουν μία προσπάθεια μάταιη, στέλνοντας επιστολές εδώ και εκεί, απεγνωσμένα, χωρίς καμία νομική και λογική βάση, προκειμένου να ματαιώσουν αυτούς τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, επειδή ξέρετε ότι πρόκειται περί προμήθειας, επειδή ξέρετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 8 του νόμου 44-12, έγινε αυτή η προμήθεια του διαγωνισμού, η νομιμότητα καθόλου, επειδή ξέρετε γιατί πέρασε από εδώ, δεν διαφωνήσατε, δεν είχατε ενστάσεις, πέρασε από εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μειοψηφίσατε, κύριε Μιχαηλίδη. Και βέβαια έχουμε και την έγκριση νομιμότητας από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Θεσσαλονίκης. Το ξέρετε γι' αυτό. Είμαι σίγουρος το ξέρετε. Αντικείμενο λοιπόν της προμήθειας προκύπτει, το αντικείμενο προκύπτει από τον οδηγό του προγράμματος του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας. Είναι νόμιμο μέσα στην ολότητα την κρατική. Και βέβαια στηρίζεται στο τεύχος. Αριθμός πρωτοκόλλου, γράψτε κύριε Μιχαηλίδη, να το θυμώσετε, γιατί φαίνεται ότι δεν θυμόσαστε πάρα πολλά πράγματα. Αριθμός πρωτοκόλλου 6356, υποχρεωτικής εφαρμογής, που σημαίνει ότι όλοι μπαίνουμε στο πρόγραμμα αυτής της εξοικονόμησης ενέργειας για εφαρμογή του συστήματος το LED, εφαρμόζουν τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν μπορούν να αποστασιοποιηθούν αυτή η υποχρεωτική αυτή εφαρμογή.
ο αριθμός του 9 του οδηγού του προγράμματος που μας υποχρεώνει με το πρωτότυπο τεύχος αυτό της FBC, δηλαδή της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων. Και βέβαια, διεθνής διαγωνισμός. Και βέβαια, επειδή συνηθίζεται να χρησιμοποιείτε οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά σας προκειμένου να χτυπήσετε το πρόσωπό μου και αυτήν τη δημοτική παράταξη και αυτή τη δημοτική αρχή, χρησιμοποιείτε τους φοβερούς όρους, χαρακτηρισμούς, σκανδαλώδεις τομείς που χρησιμοποιούν και οι μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι χάνουν αυτές τις προμήθειες, τους διαγωνισμούς. Εσείς, κύριε Μιχαηλίδη, ξέρετε ποιες είναι οι σκανδαλώδεις λεπτομέρειες για να σας απαντήσω. Εμείς τις λεπτομέρειες αυτές τις βάλαμε μέσα από την τεχνική μου υπηρεσία που έκανε τη διαχείριξη και μέσα από τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ταμείου Παραγωγών και Δανείων. Εσείς μπορείτε να μου πείτε ποιες από αυτές είναι σκανδαλώδεις. Αν δεν μπορείτε, σε τι να σας απαντήσω. Στο πλήρως αόριστο που δεν είναι δικό σας. Αλλά βρήκατε ένα κείμενο ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τη μαμαλίγκα και το χρησιμοποιείτε τώρα εσείς εναντίον μου. Αυτό μόνο ντροπή μπορεί να έχει για εσάς και τίποτα περισσότερο. Και βέβαια, πείτε μου σας παρακαλώ, για ποια είναι έλλειψη ανταγωνισμού που λειτουργούν σε βάρος του συμφέροντος των δημοτών μιλάτε, σε ποιες διατάξεις ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών στηρίζεται για την έλλειψη ανταγωνισμού? Ήταν 5 εταιρείες στο διαγωνισμό. Για πείτε μου λοιπόν εσείς, πρώτον, ποιες είναι οι σκανδαλώδεις λεπτομέρειες, εκτός και αν εννοείται ότι οι λεπτομέρειες που μπήκαν διασφαλίζουν την γνησιότητα, την νομιμότητα και τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Δεν θέλετε λεπτομέρειες. Να μας το πείτε. Εν τέλει, κύριε Μιχαηλίδη, με αυτήν την άστοχη ερώτησή σας τοποθετηθήκατε υπέρ των συμφερόντων όχι του Δήμου και των Δημοτών, αλλά υπέρ των συμφερόντων των μεγαλοεργολάβων που θέλουν να βαφτίσουν το μαύρο άσπρο ή ανάποδα. Είναι ντροπή.